θέλω να προσέξετε, γιατί ο επόμενος συνομιλητής μας είναι καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Είναι ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης και είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που έχει ασχοληθεί επί χρόνια. Εγώ τουλάχιστον τον έχω βρει 3 δεκαετίες πίσω, δεν προδίδω την ηλικία του, με όλο αυτό το ενεργειακό ζήτημα και ιδίως με τους υδρογονάνθρακες και τις δυνατότητες πατρίδας μας. Τώρα αν σκεφτείτε, αν όχι 30, στα 20 χρόνια αν είχαμε κουνήσει λίγο το δαχτυλάκι μας, λίγο, πόσο διαφορετική θα ήταν η εικόνα στην πατρίδα μας, είτε με την ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε από τα τέλη του καλοκαιριού με την άνοδο των Δειδών, είτε με την επιβάρυνση μετά την ρωσική επίθεση εισβολή στην Ουκρανία, αντιλαμβάνεστε πόσο διαφορετική θα ήταν η εικόνα αυτής της πατρίδας. Αλλά όταν ακούω τους πολιτικούς, και δεν ξέρω κανέναν, να μας λένε ότι λόγω του πολέμου θα το ξαναδούμε, σημαίνει ότι δεν το πιστεύουν. Υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κύριο Ζελιλίδη που το πιστεύαν πάντα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Κύριε Ζελιλίδη, για τα καλά λόγια. Όχι, δεν είναι καλά λόγια για να είναι καλά λόγια, είναι η πραγματικότητα. Θέλω όμως πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω, ακούγοντας όλη αυτή την παγκόσμια αναταραχή γύρω από τα ενεργειακά, τις τιμές του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, πολύ περισσότερο τις τιμές ως καταναλωτές, είτε νοικοκυριά είτε επιχειρήσεις στην πατρίδα μας, που είναι από τις πιο υψηλές. Τι σκέψη κάνετε, γιατί το γνωρίζετε το χώρο καλά. Να μην γίνω πολύ εξτρεμιστής, θα έλεγα ότι θα κουνούσα και θα κουνάω το δάχτυλο σε αυτούς που οδήγησαν τη χώρα στον κρεμό, τον έριξαν στα βράχια και αυτός ο λαός λιμοκτονεί με ευθύνες δικές τους. Και για να είμαι ειλικρινής διαχρονικά, δεν ξέρω κανέναν πολιτικό. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, έχοντας μία θηλιά στο λαιμό, αποφάσισαν εναντίον της Ελλάδος και υπέρ κάποιων άλλων συμφερόντων. Από το 2011 είχε ανακοινωθεί ο EastMed από την Nobel και από τότε η κυβέρνηση έκανε τα δύνατα δυνατά για να μην γίνει αυτός ο αγωγός που θα εξασφάλιζε τώρα την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη. Από το 1995 φωνάζουμε και γκρινιάζουμε για τα κοιτάσματα στην Ελλάδα. Διαχρονικά και κάθε χρόνο όλο και κάτι καινούριο προσθέτουμε στην πληροφορία και στη γνώση για τα κοιτάσματα της Ελλάδος. Η αλήθεια είναι πραγματικά αυτό που είπατε στο τέλος, ότι όταν ένας κυβερνήτης αναγκάζεται να βάλει στο ενεργειακό μείγμα τους υδρογονάνθρακες, τότε δεν τον πιστεύει κανείς. Και όχι μόνο αυτό. Για να αποφύγει ή αν θέλετε για να ξεφύγει από αυτή την πίεση, ξεχώρισε τους υδρογονάνθρακες σε αέριους και υγρούς. Με αποτέλεσμα να πάμε σε καθυστερήσεις πενταετίας για να ψάξουμε να δούμε αν έχουμε αέριους υδρογονάνθρακες, όταν το κοίτασμα του Πατραϊκού με τα 200 εκατομμύρια βαρέλια ήταν έτοιμο και οι πλατφόρμες έτοιμες για να ξεκινήσει η γεώτρηση και να έχουμε τώρα άντληση. Άρα δεν το πιστεύουν και δεν το θέλουν. Και να σας δώσω και μια επιπλέον πληροφορία. Επειδή μιλάω με αρκετές εταιρείες ανά τον κόσμο, οι εταιρείες λοιπόν μου είπαν κάποια στελέχη, το πρώτο πράγμα που κοιτάνε είναι τον πολιτικό λόγο. Και δυστυχώς ο πολιτικός λόγος του σημερινού Πρωθυπουργού τους διώχνει, δεν τους φέρνει κοντά. Κύριε Ζελιλίδη, θα έρθω σε αυτό το πεδίο. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί επαναλαμβάνεστε από τους ανθρώπους που δεν είναι όψιμος, καν πρώιμος, πολύ και από τους πρώιμους πιο μπροστά. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αφού όλοι οι ειδικοί, εσείς που γνωρίζετε, λέτε ότι δεν επαρκούν και στην καλύτερη των περιπτώσεν οι ποσότητες του υγροποιημένου. Πρώτα-πρώτα δεν υπάρχουν τόσα καράβια για να καλύψουν τη ζήτηση του ευρωπαϊκού χώρου. Γιατί δεν το λέει το πολιτικό σύστημα και το δικό μας και το ευρωπαϊκό ανοιχτά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό ενεργειακό θέμα, αλλά παίζουν όλη την τυφλόμυγα. Δεν ξέρω τι να πιστέψω από τις τελευταίες συνομιλίες που είχαμε μαζί και με ρωτούσατε ξανά το ίδιο και το ίδιο. Έψαχνα να βρω ποιος είναι ο εχθρός. Ποιος είναι ο εχθρός της Ελλάδος, ποιος είναι ο εχθρός που μας κρατάει τόσο πίσω. Πότε έλεγα τα ντόπια συμφέροντα, πότε έλεγα οι Αμερικάνοι, πότε έλεγα ο ένας, πότε έλεγα ο άλλος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ένα-ένα τα σενάρια φαίνεται να επιβεβαιώνονται και με βάση αυτό που είπατε στο τέλος, δηλαδή τα ντόπια συμφέροντα προφανώς και δεν θέλουν την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, γιατί τα καράβια τους μετά τι θα τα κάνουν.
Οι Αμερικάνοι προφανώς δεν θέλουν, γιατί μετά πώς θα πουλήσουν το LNG σε εμάς. Η Ευρώπη μάλλον υγρώνει γόραζε και δεν καταλάβαινε όταν η Αμερική είπε με το non-paper ότι ο East Med είναι οικονομικά ασύμφορος, και η Ευρώπη ενώ το έχει ενταγμένο το έργο, τα έργα υποδομής της, και δεν θα πλήρωναν οι Αμερικάνοι, υπάκουσε όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό που είπε η Αμερική και σταμάτησαν τον αγωγό. Αυτό έγινε 13 Γενάρη φέτος. Φέτος έγινε, πριν τον πόλεμο. Και ξαφνικά θυμήθηκαν ότι υπάρχει ελπίδα. Και από την δικιά μας μεριά δεν ακούω τίποτα. Μόνο από την Ιταλία διαβάζω ότι η Ιταλία, η οποία ήταν αντίθετη με τον East Med, τώρα πρωτοστατεί για να γίνει. Mm. Δεν ακούω τίποτα άλλο για τα κοιτάσματα. Ακούω μόνο πώς θα βρούμε το κόλπο ή την κομπίνα ή να παρακάμψουμε τα ρούβλια για να πληρώσουμε κάπως αλλιώς για να έχουμε φυσικό αέριο. Δεν μιλάνε τίποτα για τη Ρεβιθούσα, δεν μιλάνε τίποτα για την Αλεξανδρούπολη. Πότε θα γίνουν οι τερματικοί σταθμοί, πότε θα αναπτυχθεί η Ρεβιθούσα, αν θα βάλουμε δεξαμενόπλια να έχουν το LNG, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Και μας λένε, θεωρώ για μένα ψέματα, ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι, αλλά η ηλεκτρική ενέργεια έχει πάει στα ύψη. Δεν μιλάνε τίποτα για την λίγνητο παραγωγή. Την καταστρέψανε, την κλείσανε, απολύσανε κόσμο, κλείσανε τις μονάδες. Το ενεργειακό μείγμα με το λιγνίτη φέτος, αυτή τη στιγμή είναι 11%. Αν πάει στο 40% δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Η κυρία Φωκιανού χθες μας είπε ότι είναι δύσκολο πια να πάει πάνω με το κλείσιμο από 18, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Βεβαίως είναι δύσκολο, αφού έχουν απολύσει όλο τον κόσμο. Έχουν κλείσει τις μονάδες και δεν λειτουργούν 3 χρόνια. Θέλουν συντηρήσεις, θέλουν κόσμο. Αλλά μια κυβέρνηση με προοπτική και όραμα το έχει ξεκινήσει ήδη. Εδώ και 2 μήνες έχουμε πόλεμο. Κάναμε τίποτα σε αυτούς τους 2 μήνες. Ξέρετε τι είχε βγει η πρώτη ανακοίνωση? Να μετρήσουμε τα κοιτάσματα. Να δούμε πόσο μπορούμε να παράξουμε και πόσο μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τις μονάδες. Ποια, τη μία μονάδα που λειτουργεί? Οι υπόλοιπες γιατί δεν λειτουργούν? Γιατί δεν τις ξεκινάμε να τις συντηρήσουμε, να μπουν σε λειτουργία? Πότε θα γίνει, όταν θα πεθάνουμε? Κύριε Ζελίδη, να κλείσω αυτό το κεφάλαιο για να έρθουμε σε αυτό που τόσα χρόνια υποστηρίζεται ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την πατρίδα μας, με προσεκτικά βήματα βεβαίως. Αλλά πριν το κλείσουμε να σας ρωτήσω, άρα και σε επίπεδο αποθηκευτικών χώρων συμμετρίζεστε την άποψη που έχει εκφράσει και ο κύριος Μπασιάς και ο κύριος Σταμπολής και η κυρία Φωκιανού και ο κύριος Φόσκολος, ότι δεν επαρκούν οι αποθηκευτικοί χώροι για το υγροποιημένο, μιλάω αυτή τη στιγμή? Μα δεν έχουμε αποθηκευτικό χώρο. Η Ρεβιθούσα είναι μια μικρή δεξαμενή. Πόσο να κρατήσει, 5 μέρες, 6, μια εβδομάδα? Δεν μπορεί να μας δώσει λύση. Αποθηκευτικός χώρος σημαίνει πάω στο εξαντλημένο κοίτασμα του Πρίνου που έβγαλε 300 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο και τον χρησιμοποιώ σαν αποθήκη. 15 χρόνια τώρα τσακώνονται ποιος έχει τα δικαιώματα σε αυτό το εξαντλημένο κοίτασμα. Το κράτος ή η Energean. Και δεν μπορούν να βρουν μια λύση. Οποιαδήποτε λύση. Εγώ θεωρώ ότι ανήκει στο κράτος. Η Energean λέει ότι ανήκει σε αυτούς. Σε όποιον και να ανήκει. Είναι δυνατόν η χώρα να πεθαίνει και να μην μπορούμε να βρούμε λύση να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αποθήκη? Και να ψάχνουμε στην Ιταλία να νοικιάσουμε άλλον αποθηκευτικό χώρο για να έχουμε αποταμιευμένο μεθάνιο? Αυτό ψάχνουμε? Το ψάχνουμε, ναι. Μάλιστα. Λέει ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Ζελίδη. Τον ακούω όπου και αν εμφανίζεται. Θέλω να το ρωτήσω ευθέως, δεν κερδίζουν και εγχώρια συμφέροντα από την εισαγωγή πανάκριβου φυσικού αερίου, τα οποία εμποδίζουν τις έρευνες και την αξιοποίηση στη χώρα μας? Και ένα από αυτά τα συμφέροντα δεν είχε υποσχεθεί εδώ και 10 χρόνια ότι θα φτιάχνε αποθηκευτικό χώρο μαμούθ, και είναι ο ίδιος εισαγωγής, δεν ξέρω ποιον εννοεί, και προμηθευτής στην Ελλάδα φυσικού αερίου? Μα το είπα πριν από λίγο. Εσείς αναφέρατε ότι δεν φτάνουν τα καράβια που έχουμε και λέω εγώ να φυγούνται καινούρια. Αυτή θα είναι η δουλειά τους. Να φυγούν καινούρια καράβια για LNG για να το μεταφέρουν από τη μία μεριά στην άλλη. Αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να μείνουν άνεργοι. Τι θα τα κάνουν τα καράβια τους? Αυτοί προφανώς δεν θέλουν ποτέ να βρεθούν κοιτάσματα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτοί συνέχεια θα βοηθάνε το σύστημα να μην αξιοποιεί τους υδρογονάνθρακες τους δικούς μας. Σκεφτείτε λοιπόν να αξιοποιηθεί δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης το κοίτασμα, τα κοιτάσματα τα τεράστια που είναι μόνο φυσικό αέριο, και να συνδεθούν με τον East Med.
Θέλουμε μετά υγροποιημένο. Όχι, προφανώς. Μάλιστα, νομίζω απαντήσατε. Ελάτε λοιπόν τώρα στο δικό μας φυσικό πλούτο, ορυκτό, υποθαλάσσιο, αέριο και όχι μόνο. Και έχει ανοίξει μια συζήτηση, την παρακολουθείτε και εσείς φαντάζομαι, όπου και πάλι για να τεθούν προς κόμματα λένε όλοι ότι εκτιμήσεις είναι, αποδείξεις δεν υπάρχουν και θα χρειαστούμε στην καλύτερη περίπτωση μια δεκαετία, δεκαπενταετία και δεν ξέρουμε τότε αν θα είναι και η εποχή τους. Άντε να είναι της Υπήρου. Είναι έτσι η εικόνα ή έχετε άλλη εικόνα? Έτσι και χειρότερη. Να σας πω μόνο το εξής, ότι ο Biden προσπάθησε να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου στην Αμερική και οι εταιρείες, οι οποίες οι περισσότερες είναι ιδιωτικές και οι μεγαλύτερες είναι χρηματιστηριακές, αρνήθηκαν. Και ξέρετε γιατί αρνήθηκαν? Γιατί η τιμή του πετρελαίου ανεβοκατεβαίνει. Κάποιες από αυτές χρεοκόπησαν. Γιατί εκεί το πετρέλαιο δεν βγαίνει με φυσική ροή όπως περιμένουμε να βγει εδώ. Mm-hmm. Βγαίνει μέσα από διάφορες διαδικασίες εκρήξεων, χημικών κλπ. Είναι σχιστολιθικό. Εκεί λοιπόν το κόστος παραγωγής φτάνει περίπου στα $60 το βαρέλι. Άρα λοιπόν, όταν πριν 3 χρόνια είχε πέσει το πετρέλαιο στο 0, καταλαβαίνετε ότι χρεοκόπησαν αρκετές εταιρείες. Αρνούνται λοιπόν να επενδύσουν σε νέες περιοχές για να κάνουν καινούργιες έρευνες ή να αυξήσουν την παραγωγή. Και πιέζουν να μείνει η παραγωγή στα πλαίσια αυτά για να έχει υψηλή τιμή. Εμείς όμως δεν μιλάμε για τέτοια κόστη. Εμείς μιλάμε για κόστος παραγωγής πολύ πολύ μικρό, γύρω στα $20 το βαρέλι. Άρα όσο και να πέσει η τιμή του πετρελαίου, την Ελλάδα θα έχει μεγάλη αξία και θα προσφέρει πολλά στην Ελλάδα μας. Πάμε λοιπόν παρακάτω, σε αυτό που είπατε για την Ήπειρο. Όταν έφυγε η προηγούμενη εταιρεία από την Αίγυπτο, από την Ήπειρο, από τα Γιάννενα, είχε μια εσωτερική έκθεση που έλεγε πιθανά κοιτάσματα εντοπισμένα περίπου 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρέλαιο. Όταν βγήκε ο διαγωνισμός, βγήκε για 60 εκατομμύρια. Όταν δίπλα μας στην Αλβανία έχουμε ένα μεγάλο κοίτασμα, το Πάτος Μαρίτζα, που είναι 5-3. Λίγο πιο κάτω η Shell βρήκε 200 εκατομμύρια. Όταν θες να προσελκύσεις μεγάλες εταιρείες, λοιπόν, δεν βγάζεις ένα διαγωνισμό για 60 εκατομμύρια. Τους είχα πει τότε, λοιπόν, να σας κάνω μια γεωλογική έκθεση προσφορά στη χώρα μου, που θα λέω γιατί πιστεύω ότι έχω τουλάχιστον 2 δις. Δεν το δέχτηκαν. Πάμε τώρα, λοιπόν, στις εξαγγελίες. Συγγνώμη, τους είπατε να την κάνετε προσφορά στη χώρα. Δεν τη δέχτηκαν. Όχι, γιατί είχαν τους συμβούλους. Μα κανένας δεν θέλει να ακούσει. Γιατί από κάπου οδηγούνται και κάπου καθοδηγούνται. Έβγαλαν το διαγωνισμό για 60 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Δεν μπορεί να έρθει καμία εταιρεία για 60 εκατομμύρια. Δηλαδή το μισό πρίνο. Το μισό πρίνο. Ποιος θα έρθει? Προχωρήστε. Και πάμε λοιπόν στις εξαγγελίες. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Θέλω μόνο φυσικό αέριο. Όταν έχεις έτοιμη λοιπόν την εξέδρα στον Πατραϊκό και είναι πιστοποιημένα τα κοιτάσματα για 200 εκατομμύρια βαρέλια και όχι μόνο, και απαγορεύεις μέσω των ΕΛΠΕ, μέσω του Διευθύνοντα Σύμβουλο που εσύ διόρισες, να προχωρήσεις σε αξιοποίηση και να επιστρέφει τον μπλοκ πίσω, και την ίδια μέρα ανακοινώνεις ότι τα Γιάννενα μπορούν να προχωρήσουν. Που εμείς χρόνια τώρα λέμε ότι τα Γιάννενα είναι αντίστοιχα με τον Πατραϊκό. Σαν γεωλογία και σαν δομή. Μισό λεπτό να το καταλάβουν οι ακροατές. Οι ακροατές σας να καταλάβουν λοιπόν ότι στα Γιάννενα θα βρούμε πετρέλαιο, ναι, όπως τα βρίσκαμε και στον Πατραϊκό. Το οποίο είναι έτοιμο, λέτε, να το πω σχηματικά, με το κλειδί στο χέρι να λειτουργήσει η πλατφόρμα, αλλά stop. Η πλατφόρμα αυτή είχε ετοιμαστεί από τα ΕΛΠΕ να έρθει για να στηθεί, ναι, και δεν έβρισκαν λιμάνι για να αποθηκεύουν τα αναλώσιμά τους. Ο Μύτικας αρνήθηκε, ο Πατραϊκός αρνήθηκε, το Αίγιο αρνήθηκε. Με αποτέλεσμα, προφανώς με τις ευλογίες των κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα να πούν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και το εγκαταλείψαν το οικόπεδο και το γυρίσαν πίσω. Μέχρι πριν 3 χρόνια, τη διεύθυνση των ΕΛΠΕ, δηλαδή ο Διευθύνων Σύμβουλος, το Προεδρείο της, ήταν διορισμένο από τον Όμιλο Λάτσι. Τα τελευταία 3 χρόνια που άλλαξε το εταιρικό σχήμα, το διορισμό τον κάνει η κυβέρνηση. Άρα η κυβέρνηση, σαν να είναι κρατική εταιρεία, αποφασίζει τι θα κάνει και τι δεν θα κάνει. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνει στα Γιάννενα, γιατί στα Γιάννενα τα δικαιώματα έχει ιδιωτική εταιρεία, η Energean. Συνεπώς, όταν ανοίγεις την αγορά, μπορείς να επιβάλλεις στην κρατική εταιρεία να μην ασχοληθεί, αλλά δεν μπορείς να το επιβάλλεις στην ιδιωτική εταιρεία. Και το ίδιο ερώτημα έμπαινε και στις συμβάσεις που είχε
με την Total και με την Exxon Mobil. Όταν έχεις συμβάσεις λοιπόν που λένε παραγωγή και εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων, δεν μπορείς ξαφνικά να τους πεις εγώ θέλω μόνο το αέριο. Και ποιο είσαι εσύ που αποφασίζεις? Έχω συμβάσεις που λέει εγώ θα ψάξω να βρω τα πάντα. Και θα βρεις και η Exxon Mobil πετρέλαιο και θα του έλεγε μην το βγάζεις αυτό, μείνε μόνο στο αέριο. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μας πιστεύει κανείς. Δεν θέλουμε να το βγάλουμε. Και προφανώς για να μην γίνει η γεώτρηση στον Πατραϊκό σήμερα, είπαμε ότι πάμε στα Γιάννενα, που θέλει κανένα δύο χρόνια μέχρι να γίνει η γεώτρηση. Άρα τι λέμε, άστο με την επόμενη κυβέρνηση. Πάω στο επόμενο κεφάλαιο. Αυτό όσον αφορά το πετρέλαιο. Το φυσικό αέριο και ποια είναι η αίσθηση, ποια είναι η εικόνα που έχετε στον κόλπο της Κυπαρισίας, στην Κρήτη. Ποια είναι η εικόνα που έχετε, κύριε Ζελίδη, δεν ρωτώ έναν τυχαίο άνθρωπο. Έχω είναι πει, μια λοιπόν, μυθολογία. Πει, λοιπόν, επειδή για να καταλάβει ο κόσμος, πρέπει να κάνω μια πιο λεπτομερή ανάλυση για να μην μπερδεύεται. Για να παραχθεί ένας υδρογονάνθρακας, το αποτέλεσμα εξαρτάται από τη μητρική ύλη, δηλαδή από το υλικό που θα το δώσει. Εμείς λοιπόν αναλύοντας αυτή τη μητρική ύλη μπορούμε να εκτιμήσουμε αν το παραγόμενο προϊόν είναι πετρέλαιο, αν είναι αέριο, αν είναι μείγμα και των δύο ή αν όλα αυτά. Το δεύτερο που μπαίνει στην εξίσωση είναι πόσο βαθιά έχει θαυτεί αυτή η οργανική ύλη για να οριμάσει και να μου δώσει τον υδρογονάνθρακα. Συνεπώς μελετώντας αυτές τις παραμέτρους έχουμε τρία πιθανά σενάρια. Υπάρχει οργανική ύλη που δεν θαύτηκε πολύ βαθιά και μπορεί να μου δώσει μόνο βιοαέριο, αν θαυτεί δηλαδή η μητρική ύλη μέχρι τα 2,5-3 χιλιόμετρα, δεν μπορεί να περάσει στο παράθυρο του πετρελαίου για να δώσει ό,τι μπορεί να δώσει. Mm-hmm. Τέτοιες περιοχές λοιπόν έχω στην Πρέβεζα. Έχω δηλαδή περιοχές οι οποίες μπορούν να δώσουν βιοαέριο και σε σημαντικές ποσότητες. Άμα δείτε τον πυθμένα της θάλασσας στην Πρέβεζα, βράζει. Φεύγει μεθάνιο και αν δείτε πώς είναι ο πυθμένας, είναι σαν δαντέλα. Γιατί ξεπηδάνε από παντού και ανακατεύουν τον πυθμένα της θάλασσας. Το δεύτερο προϊόν που περιμένω είναι να έχω πετρέλαιο ή αέριο, ανάλογα με την οργανική ύλη, αλλά αν θαυτούν πολύ ή αν θερμανθούν πολύ, μπορεί το πετρέλαιο να καταστραφεί και να δώσει αέριο. Τέτοια περίπτωση έχω στην Κρήτη. Η εκτίμησή μας λοιπόν είναι ότι τα κοιτάσματα που περιμένω στην Κρήτη, λόγω των διαδικασιών που σμπρώχνεται η ευρωπαϊκή πλάκα πάνω από την αφρικάνικη, μεταφέρθηκαν πολλά μπλοκ, πιέστηκαν πάρα πολύ και ζεστάθηκαν πάρα πολύ. Φτάσαν μέχρι και σε θερμοκρασίες 300 βαθμών Κελσίου, όταν το παράθυρο του πετρελαίου είναι από 90 βαθμούς μέχρι 150. Άρα σε αυτές τις περιοχές, ακόμα και αν είχε παραχθεί πετρέλαιο, η θέρμανση το έχει καταστρέψει και το έχει μετατρέψει σε αέριο. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι οι περιοχές της Κρήτης θα μας δώσουν μόνο αέριο, γιατί έχουν υπερθερμανθεί. Πάμε τώρα στο Κυπαρισιακό και στην Πρέβεζα, στο υπόλοιπο προϊόν. Ο Κυπαρισιακός και η Πρέβεζα ανήκουν, θα έλεγα, στην ίδια λεκάνη με τα Γιάννενα και τον Πατραϊκό, με μία μικρή επίδραση από τα δυτικά που είναι η Απούλια πλατφόρμα. Εκεί περιμένω και πετρέλαιο και αέριο. Περισσότερο περιμένω πετρέλαιο λόγω του τύπου της οργανικής ύλης και λόγω ίσως των παλαιότερων και βαθυτέρων στρωμάτων που έχουν υπεροριμάσει, αλλά περιμένω και πετρέλαιο. Άρα η εκτίμηση που έλεγα ότι περιμένω στον Κυπαρισιακό ένα κοίτασμα ισοδύναμο με 10 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου ακόμα ισχύει, περιμένω γύρω στο 70-80% αέριο και το υπόλοιπο πετρέλαιο, λόγω των συνθηκών όμως και όχι λόγω της διαφορετικότητας της οργανικής ύλης. Τις εκτιμήσεις ως προς την Πρέβεζα δεν τις έχουμε ολοκληρώσει, αλλά γνωρίζοντας πώς είναι η στρωματογραφία των παξών από τη γεώτρηση που είχε γίνει εκεί από τα ΑΛΠΕ και ήταν περίπου 5,5 χιλιόμετρα βάθος και ξέροντας τις δομές που έχω μέσα στον κόλπο της Πρέβεζας, εκτιμώ ότι και εκεί τα κοιτάσματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και εκεί επίσης με τη δυναμική να είναι πρώτα το φυσικό αέριο λόγω υπερορίμανσης και μετά να έχω ίσως και μικρότερες ποσότητες πετρελαίου. Άρα λοιπόν αυτό που φωνάζω χρόνια είναι ότι ο Κυπαρισιακός μπορεί να λύσει το ενεργειακό πρόβλημα της Ελλάδος για τα επόμενα 50-70 χρόνια. Από εκεί και πέρα το σύνολο των κοιτασμάτων της Ελλάδος αν αξιοποιηθούν, ναι, μπορούν να δώσουν ενεργειακή ασφάλεια για τα επόμενα 50 χρόνια στην Ευρώπη.
Α, εδώ ταυτίζεστε δηλαδή με τις εκτιμήσεις που κάνει και ο κύριος Φόσκολος από τον Καναδά. Λέτε το ίδιο πράγμα. Ναι, απλώς ο κύριος Φόσκολος, επειδή διαβάζει πάρα πολύ, διαβάζει πάρα πολύ τις δικές μας τις μελέτες και προσπαθεί να ερμηνεύσει τα δικά μας αποτελέσματα. Πείτε μου τώρα, δηλαδή, ναι, ναι, σαφές. Επειδή συνεργαζόμαστε με τον κύριο Φόσκολο, ο κύριος Φόσκολος περιμένει κάθε φορά και ρωτάει αν βγάλουμε καινούργια δημοσίευση και αν πάμε σε κάποιες άλλες εκτιμήσεις. Κύριε Ζελίδη, ρωτάει εδώ πέρα ένας φίλος, ο Τάκης ακροατής. Έχει δει ο κύριος Ζελίδης μετρήσεις της PGS και αν τις έχει δει, τι εκτίμηση κάνει? Το 2013, όταν υπέγραψε τη σύμβαση η PGS για να κάνει τις έρευνες στην Ελλάδα, μέσα στις υποχρεώσεις της ήταν να επαναεκτιμήσει, να επαναεξετάσει τις παλιές σεισμικές γραμμές στα Ιόνια νησιά και στην Κρήτη, οι οποίες ήταν της δεκαετίας του 80. Έβγαλε λοιπόν ένα διαγωνισμό και το έργο το ανέλαβε μια ελληνική εταιρεία, η GeoEnergy, που είναι του κυρίου Βασιλείου, που είναι στο Τέξας. Ο κύριος Βασιλείου ζήτησε, είχαμε συνεργασία μέχρι τότε, ότι θέλω και τον κύριο Ζελίδη στην ομάδα μας για να μας δώσει τις γεωλογικές πληροφορίες. Και επί ένα χρόνο λοιπόν είδα περίπου 13.000 χιλιόμετρα σεισμικές γραμμές και προσπαθούσα να βοηθήσω και την PGS με τη δικιά μου γεωλογική πληροφορία στις καινούργιες γραμμές. Άρα λοιπόν έχω δει όλες τις παλιές, τις έχουμε επαναξιολογήσει, τις έχουμε επανεξετάσει και έχουμε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Επειδή όμως αυτό από μόνο του είναι μία πληροφορία, αλλά δεν είναι όλη η πληροφορία, να σας πω ότι πριν φτάσω σε αυτή τη συνεργασία είχαν τρέξει ήδη στο εργαστήριό μας 12 διδακτορικές διατριβές. Άρα το μοντέλο της εξέλιξης της γεωλογίας στην περιοχή το είχα ζωντανό στην καρδιά μου, στο μυαλό μου, στις δημοσιεύσεις, και τι έμενε? Να το επαληθεύσω, να το επιβεβαιώσω, να το διορθώσω, να το τροποποιήσω με τις σεισμικές γραμμές. Και αυτό το κάναμε. Τελειώνοντας δηλαδή την επεξεργασία των σεισμικών γραμμών, όλα μας τα μοντέλα από το 2014 και μετά έχουν επαναβεβαιωθεί ή έχουν διορθωθεί. Έχουν κουμπώσει, εν πάση περιπτώσει. Έχουν κουμπώσει και έχουν αναδειχθεί. Με αποτέλεσμα, αν δείτε τις δημοσιεύσεις του 2013-2014, θα δείτε ότι οι καινούργιες του 19, 20, 21, 22 είναι τροποποιημένες. Και αυτή την εκτίμηση, δηλαδή το πού θα στήσω σήμερα το γεωτρύπανο, είμαστε πλέον πεπισμένοι αν υπάρχουν κοιτάσματα στη Δυτική Ελλάδα, στη Χέρσο και στη θάλασσα, και πού είναι αυτά. Και γιατί δεν τα βρήκαμε μέχρι τώρα? Γιατί ήταν λάθος η εκτίμηση του μοντέλου εξέλιξης της περιοχής. Άρα ναι, τα έχω δει. Θεωρείτε, ρωτάει εδώ ο κόσμος πάρα πολύ, ότι... Καλημέρα, λέει, θα σου διαβάσω επιλέξει. Σε εσάς και στον εκλεκτό καλεσμένο σας. Έχω μία απορία που πάντοτε την είχα και το ρωτώ καλοπροαίρετα. Τι κίνδυνος υπάρχει στη γη με την εξόρυξη όλων αυτών των προϊόντων πετρελαϊκών και μη για συρρίκνωσή της, λέει από την Γλασκόβη φίλος και άλλος φίλος ο Θανάσης. Μήπως επειδή οι εταιρείες πετρελαίου έχουν δείξει σημάδια κακομεταχείρισης του περιβάλλοντος, θα ήταν καλύτερα να μείνουμε στο αέριο, κύριε Ζελίδη? Απάντηση. Τέτοιες φωνές ακουγόντουσαν και στο παρελθόν. Και ήταν λάθος η πληροφόρηση που είχε ο κόσμος, ή αν θέλετε αυτές οι οικολογικές οργανώσεις οδηγώντας σε παραπληροφόρηση τρόμαζαν τον κόσμο. Τι θέλω να πω λοιπόν. Είπα προηγουμένως στο ξεκίνημα ότι η Αμερική το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο το βγάζει από σχιστοποιημένα... Fracking κάνει, μάλιστα. Μη συμβατικά κοιτάσματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η οργανική ύλη που υπάρχει μέσα στα ειζήματα έχει οριμάσει, έχει δώσει το πετρέλαιο ή το αέριο, αλλά δεν μπορεί να βγει. Μένει εγκλωβισμένο μέσα στο ίζημα. Και τι κάνουν οι εταιρείες? Κάνουν γεωτρήσεις, θέλουν δυναμητάκια, κάνουν μικροεκρήξεις, την προσπάθειά τους να απελευθερώσουν το πετρέλαιο ή το αέριο εκεί μέσα. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία, όταν υπάρχει μια ισορροπία στο ίζημα μεταξύ αερίου, πετρελαίου και κόκκων άμμου, όταν το αφαιρέσεις, τότε ναι, αυτό συμπυκνώνεται. Εδώ όμως μιλάμε για άλλες περιοχές. Ναι. Εδώ μιλάμε ότι το πετρέλαιο πήγε και γέμισε κένα στον ασβεστόλιθο, δηλαδή σε πετρώματα που είναι σκληρά, τα οποία και να το βγάλεις και να το βάλεις δεν επηρεάζεται
ούτε η αντοχή τους, ούτε η συμπεριφορά τους. Άρα μιλάμε για άλλο γεωλογικό πεδίο στην πατρίδα. Για άλλο γεωλογικό πεδίο. Μάλιστα. Είχαν ακουστεί επίσης ότι μπορεί η, η άντληση των κοιτασμάτων να προκαλέσει σεισμούς. Η απάντηση λοιπόν ήταν η εξής. Έχω διαφυγές όταν έχω ρήγμα. Καμία εταιρεία δεν θα πάει στη διαφυγή. Γιατί όταν έχω διαφυγή σημαίνει ότι πιθανά να μην βρω κοίτασμα. Άρα πού πάμε? Πάμε στα στέρεα, στεγανά και χωρίς ρήγματα πετρώματα. Άρα λοιπόν εκεί που θα αντλήσω σίγουρα δεν έχω ρήγμα, γιατί αν είχα θα είχε φύγει. Άρα ούτε σεισμούς περιμένω, ούτε συμπύκνωση καθυζήτησης περιμένω. Τώρα ρωτάει άλλος φίλος, έχετε εξάψει εδώ πέρα το ενδιαφέρον. Ρωτάει ο φίλος ο Χρήστος, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Ζελιλίδη. Θέλω να τον ρωτήσω και αν μπορεί να μου απαντήσει όσο πιο ειλικρινά γίνεται. Είναι δυνατόν το πολιτικό και οικονομικό σύστημα της χώρας να μην γνωρίζει, δεν θα πω λέει για το πετρέλαιο, τουλάχιστον για το φυσικό αέριο, τη δυνατότητα να καλυφθεί η πατρίδα μας και ενδεχομένως η Ευρώπη? Είναι δυνατόν να κλείνουν τα μάτια? Ναι, είναι. Είναι γιατί σας είπα από την αρχή ότι αν δεν μπει στη λεπτομέρεια, την ερευνητική λεπτομέρεια, δεν ξέρεις αυτή η οργανική ύλη αν θα δώσει πετρέλαιο ή αέριο. Κανένας μέχρι τώρα δεν έχει μπει σε αυτές τις λεπτομέρειες να δουν τις συνθήκες γένεσης και παραγωγής υδρογόνων ανθράκων. Δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε το μόνο εργαστήριο που ασχολείται τόσο δυναμικά με αυτούς τους τομείς, ψάχνοντας να δούμε λεπτομέρειες. Σας είπα 12 διδακτορικές διατριβές και τρέχουν άλλες δύο. Τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Για τη χώρα μας. Γιατί φωνάζω? Γιατί δεν με νοιάζει αν θα μου δώσουν ένα έργο παραπάνω ή όχι. Το κάνουμε για την τρέλα μας. Το κάνουμε γιατί μας αρέσει, γιατί πιστεύουμε σε αυτό το όραμα. Τώρα, αν θα τα καταφέρουμε ή όχι, θα το δείξει ο χρόνος. Προφανώς και δεν θέλουν να ακούσουν. Διαχρονικά, 40 χρόνια τώρα, στέλνω επιστολές ζητώντας να μ' ακούσουν. Και το ερώτημα είναι τι θέλεις? Τίποτα δεν θέλω. Έχουμε συμβούλους, μα άκουσε και κάποια άλλη πρόταση. Ο σύμβουλός σου είναι 60 χρονών στην ηλικία μου, αλλά έχει να βγει στην Ήπεθρο να δουλέψει 30 χρόνια. Άκουσε και κάποιον που είναι ενεργός. Εδώ μας έδωσαν τη δυνατότητα να στήσουμε, να ιδρύσουμε ένα Ινστιτούτο Υδρογοναχράκων στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ερευνητικό, και δεν θέλουν να τα ακούσουν, δεν το υποστηρίζουν. Κύριε Ζελιλίδη, 2,5 χρόνια το δουλεύω σαν διευθυντή σε αυτό το Ινστιτούτο, ναι, και κανένας δεν ήθελε να με ακούσει. Κύριε Ζελιλίδη, δεν ήθελα να σας ακούσουν ή είναι επιλογή, στρατηγική επιλογή? Θεωρώ ότι όταν γίνεσαι κοινωνός μιας άποψης, είτε πρέπει να την απορρίψεις, είτε πρέπει να την αποδεχθείς και να την υλοποιήσεις. Προφανώς και δεν θέλουν να ακούσουν τα επιχειρήματα για να μην γίνουν κοινωνοί της πληροφορίας. Μέχρι τώρα ζούμε λοιπόν, και τι έκανε ο Πρωθυπουργός? Είπε, πήγα στην ΕΔΕΗ, μετέφερε όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες στην ΕΔΕΗ και είπε, εγώ έδωσα εντολή να προχωρήσουμε. Και η ΕΔΕΗ ψάχνει να βρει partners. Και όταν πάει λοιπόν να βρει κάποιον συνεργάτη, σας λέω εγώ από την ExxonMobil και από την Total, δεν μας πιστεύουν. Και φύγανε. Ενώ λοιπόν ο Πρωθυπουργός ανοίγει τα χαρτιά και λέει πάμε, αλλά τα ψηλά γράμματα κρύβουν το μυστικό, δεν μας εμπιστεύονται και φεύγουν. Δεν θέλω μόνο αέριο. Ό,τι βρω θα το πάρω. Λέει εδώ άλλος φίλος, μήπως η πολιτική, κύριε Ζελιλίδη, της PGS είναι να μπαίνει συνέτερο στα κοιτάσματα που βρίσκει, βλέπε λέει, η Βραζιλία, αντί να παίρνει αμοιβή όπως στην περίπτωσή μας? Και λέει κάτι αυτό? Όχι. Είναι λάθος η εκτίμηση. Και αυτό το ότι προσπαθεί σήμερα η ΕΔΕΗ να βρει ένα παράθυρο μαζί με την PGS να τους κάνει partner για την Κρήτη, είναι προς τιμή τους το ότι θέλουν να μπουν. Επιχειρηματίες είναι. Αυτοί θέλουν να πληρώνονται από τις εταιρείες για τις σεισμικές έρευνες που κάνουν. Δυστυχώς στην Ελλάδα χάσανε. Δεν τα αγοράσανε πολύ τα σεισμικά που έκανε η PGS. Στην Κύπρο, να σας θυμίσω, ναι, με το που τελείωσαν 100 εταιρείες τα αγόρασαν. Στην Ελλάδα 5, 7, 8. Γιατί είχαμε την εικόνα ότι δεν πιστεύουμε εμείς αυτή την ιστορία. Βέβαια. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα αυτοί μπήκαν μέσα. Τώρα λοιπόν, αν πράγματι πιστεύουμε στα κοιτάσματα και αν πράγματι η ΕΔΕΗ καταφέρει να τους πείσει να το κάνουν συνεταιρικά, δηλαδή να εκτελέσουν τις σεισμικές έρευνες συνεταιρικά, τότε ευελπιστούν ότι θα πάρουν περισσότερα λεφτά από αυτό που θα πάρει το οικόπεδο. Αν δηλαδή τα 2D, τα δυσδιάστατα, στοιχίζουν α,
τα τρισδιάστατα στοιχίζουν 10α. Άρα το κόστος για να πας την οριοθέτηση του κοιτάσματος και να δεις τι έχεις, είναι δεκαπλάσιο. Λέει εδώ φίλος ο Κώστας, λύστε μου λέει την απορία κύριε Ζελιλίδη. Η Αμερική ζήτησε και η Ευρώπη είπε ναι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αφού η κάλυψη σε LNG δεν φτάνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες για όλη την Ευρώπη. Έχουμε και το Κατάρ. Μάλιστα. Και από το Κατάρ θα σας πω εγώ. Εγώ το λέω, όχι ο ακροατής. Τότε για ποιο λόγο οι Αμερικανοί να μην θέλουν να βγάλουμε εμείς το δικό μας ορυκτό πλούτο που θα απεγκλωβίσει περαιτέρω την Ευρώπη? Δεν είναι λιγάκι αντιφατικό, λέει? Όχι, δεν είναι αντιφατικό, γιατί το παιχνίδι της Αμερικής με το χάιδεμα των αυτιών της Τουρκίας έδειχνε μέχρι τώρα ότι θέλει να σμπρώξει όλη την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της λεκάνης της Λεβαντίνης και της Αιγύπτου μέσω Τουρκίας. Προφανώς, μετά τα γεγονότα της Ουκρανίας και την ουδέτερη στάση της Τουρκίας, και η Αμερική άρχισε να προβληματίζεται αν είναι καλό για την ίδια να γυρίσει όλους τους αγωγούς προς την Τουρκία και να αποφασίζει η Τουρκία αν η Ευρώπη θα κρυώνει ή θα ζεσταίνεται. Προφανώς και δεν θέλει να χάσει τον συνέτερο την Τουρκία γεωστρατηγικά και προφανώς θέλει να τη βοηθήσει. Το Ισραήλ αντιστέκεται, η Αίγυπτος αντιστέκεται, εμείς δεν ξέρω τι κάνουμε. Ερώτηση άλλου φίλου, του Χρήστου. Έστω αυτός ο πρίνος, ποια είναι η πραγματική του ημερήσια δύναμη παραγωγής πετρελαίου? Αυτό είναι μια για μένα μεγάλη αμαρτία, διαχρονική, με βάση τη σύμβαση που είχε γίνει παλιά, που έλεγε ότι αν πέσει νομίζω κάτω από 2.500 βαρέλια την ημέρα δεν πληρώνει φόρους στο ελληνικό κράτος. Ιδιωτική η εταιρεία ήταν. Νομίζω αυτό ήταν ο λόγος που έπεσε κάτω από τα 2.500 βαρέλια την ημέρα. Ο πρίνος είναι εξαντλημένος έτσι κι αλλιώς. Και αυτά που δίνει είναι υπερβολή σήμερα. Όμως υπάρχουν άλλα δύο κοιτάσματα. Είναι το έψιλον, η καλλιράχη, που σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αξιοποίηση και αυτών των περιοχών. Τώρα πότε, πώς, τι, τα ιδιωτικά δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα. Σωστά. Κύριε Ζελιλίδη, θέλω να σας ρωτήσω εν κατακλείδη. Από τη μία υπάρχει το εύρος επιστημονικής σας δουλειάς. Από την άλλη υπάρχει η πραγματικότητα και της καθημερινότητας του πολίτη που τη ζείτε και εσείς ως πολίτης. Να μην το ξεχνάμε, δηλαδή το λογαριασμό της ΔΕΗ τον ανοίγετε και εσείς. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, πολιτικά δεν εννοώ κομματικά, τι συμπέρασμα βγάζετε μετά από μια περιπέτεια, στην καλύτερη περίπτωση 3-4 δεκαετίες, σε σχέση με το αν έχουμε εθνική ενεργειακή στρατηγική, αν αντιλαμβανόμαστε, ιδίως σε συνθήκες κρίσιμες, ποιο είναι το συμφέρον μας, και πάει λέγοντας. Μία από τις δηλώσεις μου αμέσως μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού ήταν, επειδή δεν τους πιστεύω, επειδή όπως είπατε διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις κάναν το ίδιο πράγμα, θα περίμενα το εξής, να πάμε με μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοφωνία, να περάσει μία τέτοια θέση από τη Βουλή, μία δέσμευση των περισσότερων προοπτικών κυβέρνησης κομμάτων και να λέμε ότι ναι, λόγω κρίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε θέλω να προστατεύσω το περιβάλλον, η Νέα Δημοκρατία έλεγε απολιγνητοποίηση και πράσινη ενέργεια, το ΠΑΣΟΚ το ίδιο. Να πάμε λοιπόν σε μία ομοφωνία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη που να λέει αξιοποιούμε τα κοιτάσματά μας λόγω ανάγκης και δεσμευόμαστε ότι οι συμβάσεις που θα υπογράψουμε θα τηρηθούν. Όταν λοιπόν βγαίνει ο καθένας να προλάβει ότι εγώ ήμουν μάγκας και το μάντεψα πρώτος, όταν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε έλεγε προστατεύω το περιβάλλον και κυνηγούσε το χρυσό στη Χαλκιδική και οι ίδιοι άνθρωποι κλείναν τους δρόμους και κρεμούσαν πανό στην Ήπειρο και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και κάνει απολιγνητοποίηση 15 χρόνια νωρίτερα από το deadline που έβαζε η Ευρωπαϊκή Ένωση και κλείνουμε τα λιγνητορυχεία. Σήμερα το να σε πιστέψει κάποιος ότι αλλάζεις πολιτική μόνος σου χωρίς δέσμευση της Βουλής από όλα τα κόμματα λόγω ανάγκης να σώσουμε την Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι είναι μόνο πολιτικά παιχνίδια και δεν είναι ουσία. Η ουσία ήταν να βγούμε όλοι μαζί έξω και να πούμε λόγω ανάγκης κάνω πίσω κι εγώ σαν ΣΥΡΙΖΑ και εγώ σαν ΠΑΣΟΚ και εγώ σαν Νέα Δημοκρατία και πάμε να τα αξιοποιήσουμε. Και το πρώτο πράγμα που θα έκανα ήταν να σηκώσω το γεωτρύπανο στον Πατραϊκό. Γιατί πετρέλαιο δεν πληρώνουμε, 4 δις το χρόνο. Δεν πληρώνουμε πετρέλαιο.
Αυτό δεν το κάνουμε εισαγωγή. Δεν είναι μόνο δηλαδή το φυσικό αέριο που ανεβάζει την κιλοβατόρα. Δέστε και τα πρατήρια τη βενζίνη πόσο την πληρώνεις. Γιατί την πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Δεν έχει σχέση με το φυσικό αέριο. Γιατί πληρώνω ακριβή και την εισαγωγή του πετρελαίου. Το πετρέλαιο πήγε πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Θα σας πω λοιπόν ότι τέλος του χρόνου αυτού το βαρέλι μπορεί να φτάσει και 140. Και η βενζίνη στα πρατήρια να φτάσει τα 2,5. Γιατί δεν το θέλω το πετρέλαιο? Πέστε μου ένα παράδειγμα στη Μεσόγειο που είχα ατύχημα και είχα ρήπανση της Μεσογείου. Πουθενά, και μιλάμε για χώρες που είναι σε πόλεμο. Λιβύη. Τόσα κοιτάσματα βγαίνουν. Έχω καμία ρήπανση? Μιλάμε για χώρες οι οποίες δεν εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αλβανία. Τόσες παραγωγικές γεωτρήσεις, δεν κινδυνεύουμε από εκεί? Και φοβόμαστε ότι ο Πατραϊκός μπορεί να έχω μια διαρροή και να καταστρέψω το οικοσύστημα? Μας ενδιαφέρει το οικοσύστημα και δεν μας ενδιαφέρει η βουνοκορφή που τα ισοπεδώνω όλα? Που καταστρέφω όλα τα οικοσυστήματα και όλη την ομορφιά της Ελλάδος? Είχα ποτέ κανένα ατύχημα στον Πρίνο για να φοβάμαι τον Πατραϊκό? Βάλε τις πιο αυστηρές προοπτικές περιβαλλοντικές στη γεώτρηση. Δεν νομίζω να υπάρχει στον κόσμο νομοθετικές εφαρμογές γεωτρήσεων αυστηρότερες από αυτές που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει εδώ ο Νίκος από το Λονδίνο, καλημέρα, λέει και στους δύο. Αν κατάλαβα καλά σήμερα από τον κύριο Ζελίδη και χθες από την κυρία Φωκιανού, εάν δεν λυθεί το εσωτερικό θέμα, μέσα εισαγωγικά το έχει βάλει, προκοπή η Ελλάδα δεν πρόκειται να δει. Ποιος θα το κάνει όμως, η πολιτική μας? Πολύ αμφιβάλλω, λέει. Ξέρετε τι με ενοχλεί? Είπατε προηγουμένως και θα το επιβεβαιώσω ότι πράγματι παλεύω 30-40 χρόνια μόνος μου, με την ομάδα μου. Όλοι αυτοί που βγαίνουν σήμερα, όπως είναι και η κυρία Φωκιανού, ήταν πριν διευθύνουσα σύμβουλο στα ΕΛΠΕ. Όμως πάλι οι αποφάσεις δεν ήταν καθαρά δικές της. Να μην αρχίσω να αναφέρω έναν έναν. Τα είπε χθες αυτά που λέτε. Ακριβώς όπως τα λέτε. Είπε ότι την απειλήσανε. Μάλιστα. Γιατί δεν έχω αναλάβει καμία θέση ευθύνης? Γιατί δεν συμβιβάζομαι? Δεν μ' αρέσουν οι θέσεις. Εγώ θέλω να κάνω έρευνα. Αν η κυρία Φωκιανού λοιπόν είχε αυτή τη σημερινή στάση και τότε, δεν θα είχαμε φτάσει εκεί. Γιατί κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες υπογράφουν. Έχω τσακωθεί πολλές φορές με την κυρία Φωκιανού, με τον κύριο Κονοφάγο. Όλοι αυτοί σήμερα που πέρασαν από θέσεις ευθύνης στα ΕΛΠΕ, δεν τα λέγανε αυτά πριν. Γιατί δεν τους αφήνανε. Δεν με αφήνουν, φεύγω. Παρετούμε από αυτή τη θέση. Δεν γίνεται λοιπόν διαχρονικά όλοι να υπογράφουν όλα αυτά και στο τέλος όταν βγαίνουν στη σύνταξη να αρχίσουν να έχουν λόγο. Αυτό με ενοχλεί σαν άνθρωπο, σαν επιστήμονα, σαν ό,τι θέλετε πέστε. Και γι' αυτό δεν ακούω κανέναν τους. Γιατί όταν χτύπαγα την πόρτα τους και τους έλεγα να δούμε και αυτό, δεν μ' άφηναν να ακουστώ. Η κυρία Φωκιανού ήταν υπεύθυνη για τους διαγωνισμούς, τους πρώτους διαγωνισμούς, το 2000. Ξέρει η κυρία Φωκιανού αν οι εταιρείες υλοποιήσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Το είπε χθες, κύριε Ζελίδη, τα είπε. Το είπε, αλλά να το κάνω μετά από 20 χρόνια. Και τις απειλές που δεχόταν. Θέλω να μου πείτε ερώτημα καρφί για σας. Δηλαδή, ήθελε να μας πει ο κύριος Ζελίδης ότι αν βγάζαμε το πετρέλαιο, οι εταιρείες θα μας το πουλούσαν κάτω από τις τιμές ΟΠΕΚ επειδή θα ήταν ελληνικό? Όχι, βέβαια, δεν είπα αυτό. Το 50% του κοιτάσματος είναι ελληνικό. Φυσικά και θα το είχαμε τζάμπα. Και θα διαμορφώναμε εμείς τις τιμές. Έτσι. Δεν είπα αυτό που θα αγοράζαμε από την εταιρεία. Το δικό μας το μερτικό. Το δικό μας το ποσοστό. Κύριε Ζελίδη, χαίρομαι, το παίρνουμε από το κοίτασμα. Χαίρομαι που τα διευκρινίζετε για να μην... Γιατί, ξέρετε, δεν φταίει ο κόσμος. Είναι το πώς είναι το αφήγημα και ιδίως τα τελευταία 15 χρόνια. Το ξέρω, το Μάλιστα. ξέρω. Και καλά κάνουμε και κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν είπα ότι θα επιβάλλω στην εταιρεία να μου το δώσει φθηνότερα. Αλλά τα δικαιώματά μου στο κοίτασμα, το 50% περίπου, μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ να το διοχετεύσω στην ελληνική αγορά και όταν δεν μου φτάνει και αγοράζω με 100 δολάρια το βαρέλι και το άλλο το έχω 0, μπορώ για να έχω και έσοδα σαν κράτος να το κρατήσω στα 50, στο μέσο όρο, στο 40, στο 30, όσο θέλω. Γιατί αυτός ο λαός υποφέρει. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Βάλτε λοιπόν αυτό το κοίτασμα του Πατραϊκού μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Δεν πάει να φτάσει το βαρέλι στα 150.
Έχω δικό μου μηδενικό κόστος. Παίρνω τα δικαιώματά μου από αυτή τη γιώτρηση και διαμορφώνω εγώ την τιμή. Τελευταίο ερώτημα για σήμερα και θα τα ξαναπούμε, κύριε Ζελίδη, είναι προφανές. Το ερώτημα είναι από τη φίλη μας τη Βασιλική που λέει καλημέρα στον κύριο Ζελίδη. Επειδή αυτά ακόμη και στην καλύτερη των περιπτώσεων τη συνένεση των κομμάτων θέλουν ένα εύρος χρόνου. Μπορεί να μου πει πρακτικά, αν τον φώναζαν, πρακτικά λέει, αυτή τη στιγμή, αυτό τον 1-2 χρόνια, πώς θα ο ίδιος θα πρότεινε να καλυφθούμε ενεργειακά για να μην εξοντωθούμε ως νοικοκυριά? Μαγικό ραβδί δεν έχω. Τέτοιες λύσεις δεν μπορώ να δώσω. Εγώ το πρώτο πράγμα που θα έκανα, θα έλεγα, σηκώνεται το γεωτρύπανο στον Πατραϊκό. Για να πείσω τις εταιρείες να ξεκινήσουν όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Τα 3D στον Κυπαρισιακό και στην Πρέβεζα θα πρέπει να ξεκινήσουν χθες. Και τα δύο οικόπεδα ανήκουν στα ΕΛΠΕ. Όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος 10 μέρες πριν την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού από την Κοζάνη λέει επιστρέψαμε τον μπλοκ πίσω γιατί είχε μόνο πετρέλαιο, ποιος θα με πιστέψει ότι εγώ θέλω να τα βγάλω όλα? Κανένας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν να ξεκινήσει η γεώτρηση. Το δεύτερο πράγμα να υλοποιήσω αυτά που είπαν δημοσίως. Να φέρω τα δεξαμενόπλια δίπλα στη Ρεβιθούσα για να αυξήσω τον αποθηκευτικό χώρο. Να κάνω το ίδιο στην Αλεξανδρούπολη και να νοικιάσω χθες ένα αποθηκευτικό χώρο στην Ιταλία που έχει πολλά εξαντλημένα κοιτάσματα. Να ψάξω να βρω μια αποθήκη τέλος πάντων. Δεν γίνεται λοιπόν να περιμένω και τα μόνα κόλπα που να ψάχνω να βρω είναι πώς θα αγοράσω το ρώσικο φυσικό αέριο και πετρέλαιο μέσω Gazprom, μέσω Ελβετίας, μέσω Αυστρίας, μέσω Ολλανδίας, να πληρώσω σε δολάρια ή σε ευρώ και να τα μετατρέπουν αυτοί σε ρούβλια. Είναι για να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Θα ανοίγατε και όλες τις λιγνητικές μονάδες? Προσέξτε να δείτε. Η βούληση είναι, αν θέλω να σώσω τη χώρα μου, ναι, να ανοίξω τα πάντα. Αφού δεν με υποχρεώνει κανένας να γυρίσω στην απολιγνητοποίηση σήμερα. Και επειδή το κόστος παραγωγής από το λιγνίτι είναι 4 φορές κάτω από αυτό που αγοράζω, άρα όσα πρόστιμα και να φάω σήμερα είναι πολύ μικρότερα από αυτό που θα μου στοιχήσει. Και επειδή το παραμύθι και το στραγάλι ότι δεν προστατεύω το περιβάλλον, να σας πω μόνο το εξής. Ότι εμείς την επιβάρηση του περιβάλλοντος από τη χρήση του λιγνίτη είμαστε ένα μικρό χιλιοστό στον κόσμο ή ένα μικρό εκατοστό στην Ευρώπη. Όταν η οικονομία της Αυστραλίας και της Κίνας εξαρτάται από το πόσο λιθάνθρακα και λιγνίτη θα παράξει η Αυστραλία και το πόσο θα αγοράσει η Κίνα και οι δύο οικονομίες εξαρτώνται από αυτή την παραγωγή, πώληση και χρησιμοποίηση, γιατί σας νοιάζει τόσο πολύ αυτές οι μικρές λιγνητικές παραγωγές στην Ελλάδα ότι θα καταστρέψουν το περιβάλλον? Μιλάμε για χιλιάδες φορές πάνω τη χρήση των οικονομιών της Αυστραλίας και της Κίνας. Αν πατήσετε στο Google και να δείτε την εξάρτηση του ΑΕΠ της Αυστραλίας από την παραγωγή και πώληση του κάρβουνου, να το λέμε απλά ελληνικά, θα δείτε λοιπόν ότι εμείς είμαστε μία κουκίδα μέσα στον ωκεανό. Δεν είπα να μην προστατεύσουμε το περιβάλλον, αλίμονο. Αλλά εδώ η χώρα βυθίζεται, χάνεται. Και έχω το λιγνίτι εκεί. Έχω τις μονάδες που τις έκλεισα. Θέλω να σώσω την Ελλάδα. Πρέπει να τις βάλω σε παραγωγή. Γιατί το κάνει η Γερμανία, γιατί το κάνει η Πολωνία, γιατί το κάνει η Τσεχία. Όλες οι χώρες ακόμα λειτουργούν τα λιγνητορυχεία τους. Αβραάμ Ζελίδης, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την εκτεταμένη συζήτηση με τον οποίο θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Να είστε καλά, κύριε Ζελίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.